Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τηλεθεατές και τηλεθεατίνες, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε σε άλλο ένα ένθετο φακά μου για αυτή την εβδομάδα. Φακά μου που μας κάνει εντύπωση ότι ο πλανήτης Ερμής πέρασε μπροστά από τον ήλιο και ότι αυτό είναι ένα μεγάλο φαινόμενο. Wow. Φίλες και φίλοι, φαινόμενα πολλά, το μεγαλύτερο όμως είναι η ατόφια ανθρώπινη βλακεία. Αγάπη μόνο! Που δεν μας αφήνει να αντιληφθούμε τον φασίστα στο δρόμο, τον ρατσιστή στο σχολείο και τον νηστικό στη γειτονιά μας. Φακά μου που ακόμα ο δημόσιος αυτός τομέας έχει το θράσος να ονομάζεται υγείας. Συγγνώμη, αλλά οι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο γιατροί από τους γιατρούς του δημόσιου τομέα. Φακά του κύριου Φίλιππου, που δημοσίευσαν το Δεκέμβριο του 2015 20 θέσεις στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 7 έως και 8.000 αιτήσεις σε αναμονή για να μάθουν πότε θα γίνουν εξετάσεις. Και το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους 13 θέσεις καλύφθηκαν χωρίς αιτήσεις και χωρίς εξετάσεις. Συγγνώμη, κύριε Φίλιππέ μου, σε ποια χώρα ζείτε? Μα επιτέλους πρέπει να καταλάβετε ότι όλοι εσείς οι σωστά καταρτισμένοι και σπουδασμένοι άνθρωποι δεν μπορείτε να διεκδικείτε συνεχώς. Έχουμε και ένα κράτος ρουσφετιού, ψηφοθυρίας, λαϊκισμού και οικογενειοκρατίας να συντηρήσουμε. Καμιά ευαισθησία στα κοινά πλέον. Τέλος, φακά της κυρίας Μαριάννας μας ότι όταν είσαι πάνω από 35 χρονών δεν βρίσκεις δουλειά πουθενά. Αλλά αυτοί που μας κυβερνούν είναι όλοι πάνω των 60 και είναι ικανότατοι. Όπα, μισό λεπτά, κυρία Μαριάννα μας. Είστε πάνω από 35 και θεωρείτε ότι μπορείτε να βρεθείτε σε παρόμοια θέση με όλους αυτούς που μας κυβερνάνε? Καλό θα ήταν να μάθετε πως για να φτάσετε εκεί χρειάζονται πολλές ανικανότητες για να βράζεις την καρέκλα και πολλά χρόνια απειρίας για να σε κάνουν ό,τι θέλουν 5 Ευρωπαίοι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Αν και εσείς έχετε πράγματα τα οποία σας φακούν, μην διστάσετε να μας τα πείτε στέλνοντάς μας στη σελίδα μας στο Facebook ή στην διεύθυνση email που βλέπετε εδώ από κάτω. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φακάτε μου!